Πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό. Τώρα, ο Λουίς Σουάρες πλήρωσε ακριβά το περίφημο πλέον δάγκωμά του στον Κιελίνη. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τιμώρησε με 9 αγώνες τον Ουρουγουανό, αλλά και αποκλεισμό 4 μηνών από κάθε αθλητική δραστηριότητα. Κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το πρώτο μέρος της επόμενης σεζόν. Η Ουρουγουάη πάλι θα καταθέσει έφεση. Αυτό το δάγκωμα θα το θυμάται τουλάχιστον μέχρι το επόμενο Λουίς Σουάρες. Η FIFA έκρινε ένοχο τον επιθετικό της Λίβερπουλ, επιβάλλοντάς το αποκλεισμό 9 αγωνιστικών από την εθνική ομάδα. Ημερολογιακό αποκλεισμό 4 μηνών από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, συνεπώς και σε συλλογικό επίπεδο, και πρόστιμο 100.000 ελβετικών φράγκων. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν χαρίστηκε. Αντίθετα, εξάντλησε την αυστηρότητά της στο Λουίς Σουάρες για το δάγκωμα του Ουρουγουανού στράικερ στον Τζόρτζιο Κιελίνη στη διάρκεια του αγώνα με την Ιταλία. Η Πειθαρχική Επιτροπή έλαβε υπόψη όλους τους παράγοντες της υπόθεσης και ο βαθμός της ενοχής του Σουάρες είναι σύμφωνος με τις σχετικές προβλέψεις των κανονισμών. Η μεγαλύτερη τιμωρία που επιβλήθηκε σε ποδοσφαιριστή από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA ήταν αποκλεισμός 8 αγώνων στον Μάουρο Τασότη, ο οποίος είχε ρίξει αγωνιά στον Λουίς Ενρίκε στην αναμέτρηση της Ιταλίας με την Ισπανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994. Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουρουγουάης τοποθετήθηκε δίνοντας μια άλλη διάσταση στο περιστατικό. Εγώ δεν είδα κάποιο δάγκωμα, αλλά είδα να δίνουν μεταξύ τους πολλές κλωτσιές και χτυπήματα, κάτι που μπορεί να συμβεί. Στο ποδόσφαιρο διδάχτηκα ότι υπακούμε σε αυτά που λέει ο διαιτητής. Αν αρχίσουμε να λαμβάνουμε αποφάσεις στο ποδόσφαιρο με βάση το τι λέει η τηλεόραση, τότε θα υπάρχουν φορτία ποινών. Νωρίτερα, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης, Diego Lugano, σε συνέντευξη τύπου στην πόλη Νατάλ της Βραζιλίας, ήταν εξίσου προστατευτικός με τον Σουάρες, αντιμετωπίζοντας ερωτήσεις Άγγλου δημοσιογράφου. Είναι σαφές ότι ο θρίαμβος της Ουρουγουάης δεν σας κάνει ευτυχισμένο. Είναι προφανές το πρόσωπό σας. Καταλαβαίνω ότι η φιγούρα του Σουάρες πουλάει, γιατί είναι πολύ χαρισματικός. Οι άνθρωποι φοβούνται μήπως βρει τον καλό του εαυτό. Είναι δικαίωμά τους να φοβούνται. Μετά την εξέλιξη αυτή, το παγκόσμιο κύπελλο της Βραζιλίας ολοκληρώνεται πρόωρα για τον Λουίς Σουάρες, καθώς το περιστατικό με τον Κιελίνη έλαβε χώρα 10 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης με την Ιταλία για την τελευταία αγωνιστική του τεταρτομήλου, όπου η Ουρουγουάη επικράτησε 1-0 και πήρε το εισιτήριο για τους 16.